Λοιπόν, έχουμε τον Νότι μας. Νότης Παναγιώτου είναι στη γραμμή μας. Είναι ο νονός της μικρής Χριστίνας. Καλησπέρα. Άβη μου, τι κάνεις? Καλά, καλά. Χαρούμενος όπως όλοι μας. Πες μου, είσαι τώρα στην κλινική? Ήμουν πριν λίγο το πρωί, έφυγα για κάποιες δουλειές, θα ξαναπάω το απόγευμα. Πες μου, πόσο περήφανος είσαι με τούτη τη στιγμή? Να σου πω, επειδή ήταν το δεύτερο μου, πήρα το λίγο πιο έτσι normal χτες το βράδυ, αλλά την ώρα που μου έπιασε τηλέφωνο ο Χαραλάμπος, ξεκινούμε. Νομίζω απλά εξαπόλυσα την Άννα να μόλις ευκαιρία μπας στη σκηνή και έφυγα βουρητός. Έφυγες από τη συναυλία και πηγές? Ναι, 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 κατευθείαν. Πόση ώρα κράτησε νότιμο το κετός? Κοίτα, εγώ ότι είχα πάει γύρω στις 11 και 4 που μου είχε πάρει ο Χαράλαμπος 11 παρά, οπότε ήταν μία ώρα περίπου, μία μισή ώρα, ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Μια χαρά. Πονούσα από το σπίτι, σπάσανε τα νερά, τι έγινε? Το μεσημέρι είχε κάποιες ενοχλήσεις από ό,τι ξέρω εγώ, μετά ένιωσε ότι πρέπει να πάει γιατί κάτι συμβαίνει και μετά εντάξει, ήταν σίγουρο ότι ξεκινάει. Ήταν φυσιολογικό σου το κετός? Ναι, 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 μια χαρά. Όλα έτσι, όλα μια χαρά. Όλα, ναι. Πες μου λίγο για το παιδάκι, ξέρεις. Είναι μια κούκλα, κούκλα όμως, μοιάζει πάρα πολύ στη Μαρία, την αδερφή της. Αλήθεια. Πώς αντέδρασε η Μαρία, Νότι μου? Συγγνώμη. Πώς αντέδρασε η Μαρία? Κοίτα, ήταν αρκετά. Εντάξει, η Μαρία είναι ένα μωρό φαινόμενο, όπως λέω πάντα. Είναι, είναι. Οπότε το πήρε σαν ενήλικα η Μαρία αρκετά χτες το βράδυ. Περίμενε η ανυπονομονησία της. Ναι, ήταν εντάξει, να δει τι κάνει η γογό, αν είναι καλά η μάμα. Ήταν μια χαρά όλα. Πάντως η Κωνσταντίνα όταν γέννησε, από ό,τι μας έλεγε χθες, φώναζε πάρα πολύ. Την άκουσαν όλα τα κτίρια γύρω. Η γογό. Κοίτα, εγώ πάντως δεν την άκουσα τη γογό. Δεν ερώτησα όμως τις άλλες κοπέλες στην κλινική. Τι έγινε πριν. Ναι, να σου πω, φαντάζομαι με επισκληρίδιο κλπ. Κλπ, έτσι. Συγγνώμη. Φαντάζομαι γέννησε με επισκληρίδιο. Ναι, ναι, κανονικά όπως όλες οι κοπέλες. Δεν είχαμε ούτε επιπλοκές, είχε ούτε τίποτα, μια χαρά όλα. Αφού όταν την είδα εγώ, λέω εντάξει, ούτε καν πώς ήρθε για να γεννήσεις. Αλήθεια. Ναι, ήταν μια χαρά. Έτοιμη κανονικά. Μπράβο της. Πες μας λίγο και για τον μπαμπά. Καλά, εντάξει, ο Χαράλαμπος είναι που είναι η προσωποποίηση της χαράς, οπότε χτες ήταν επί 100. Τι ωραία. Ναι, δηλαδή βγήκε πρώτα η γιατρός να μας πει όλους που ήμασταν έξω να σας ζήσει και μετά βγήκε τρέχοντας για να μας δείξει φωτογραφίες και βίντεο. Τι ωραίες χαρές. Ναι, ήταν μέσα στη χαρά, εννοείται. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο, μου είπες ότι μοιάζεις τη Μαρία το μωράκι. Ναι, 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 πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Είναι έτσι φατσούλα κι αυτή. Μάλιστα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες που να φαίνεται παραπάνω, ποιο είναι να μοιάσει λίγο παραπάνω της γογός, του Χαράλαμπου. Όποιου και να μοιάσει, καλά να είναι μόνο. Εννοείται, το μωρό, εννοείται. Η υγεία να έχει πάντα φαίνεται, και να έχει χαρές. Φαίνεται ζωηρό, γιατί φαίνονται αυτά τα πράγματα μόλις γεννηθεί το μωρό. Ξέρεις, Κωνσταντίνα μου ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δηλαδή, εγώ διαρωτώμουν συνέχεια, ούτε έκλαινε ούτε τίποτε. Δηλαδή, μόλις την έφεραν έξω. Ήταν ήσυχη, μια χαρά να τη δούμε το ένα το άλλο. Μετά που τη βάλα στο κρεβατάκι, ήταν μες στην καλή χαρά. Αν τραβούσε τα κορδονάκια δεξιά-αριστερά, έπαιζε τίποτα. Έβλεπε δεξιά-αριστερά όσο βλέπουν τα μωρά πολύ γεννηθού, ξέρει. Βέβαια. Ήταν πάρα πολύ ήσυχη. Δηλαδή, νομίζω σήμερα την άκουσα να κλαίει το πρωί. Σήμερα την άκουσες να κλαίει. Χθες δεν έκλαψε τίποτα. Μάλιστα. Νότι μου, φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ πάρα πολύ χαρούμενος και όλη η οικογένεια. Εννοείται, εννοείται. Νομίζω δεν είσαι κάποιον που χθες που είμαστε οι κοντινοί φίλοι που ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Εγώ είδα τον Νότι από κοντά και να κρατήσει αυτόν τον χαμογελό. Νότι μου, έτσι στα χείλη σου με τον ερχόμενο. Μα έτσι, έτσι δώρα, μα μας τα κάνουν. Δεν έχει περιθώρια να με χαμογελά συνέχεια. Έτσι. Τι δώρο τη έκαμε εσύ? Θέλει να μάθει και τα δώρα η Χριστιανή. Ναι, εσύ που πριν που μου μουρμουρά για το δώρο, σήμερα έστειλα τις εντάξει λίγο έτσι πιο παραδοσιακά, κάποια μπαλόνια με έναν αρκουδάκι και μια κάρτα με ευχή. Εντάξει, στις επόμενες μέρες πριν να πάω σπίτι, έχω της πάρει ένα αρκουδάκι που μου είχε ζητήσει εγώ που κάνει ήχους της μήτρας και της μητέρας όταν είναι έγκυος για να της βοηθάει στον ύπνο.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, βρε Νότι μου. Να χαίρεστε το κοριτσάκι σας, τη μικρή σας Χριστίνα, όλοι, και να την βλέπετε να μεγαλώνει χαρούμενη, υγιής και όλα τα καλά της εύχομαι, πραγματικά. Και του ζευγαριού βεβαίως, γιατί ξανά από την αρχή, Νότι μου, όλα αυτά καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, με τις δουλειές σου των δύο καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα. Οι δύσκολοι χύπο με το έργο που έχουν να... Εννοείται, εννοείται. Φαντάζομαι σήμερα όλοι μαζί θα δείτε το παιχνίδι στην κλινική. Κοίτα, το πιο πιθανό, ο Χαράλαμος ούτως ή άλλως από το πρωί ήταν ντυμένος με κίτρινη βερμούδα να μπλέν μπλούζα, νομίζω, ή ανάποδα. Ευτυχώς το έκανε τη χάρη η μικρή Χριστίνα, βγήκε χθες το βράδυ για να δει σήμερα το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Νότι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να σας ζήσει. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και φιλιά στη γογόνα από όλους. Φιλιά, να της πω. Βέβαια.